Η ομορφιά και η αισθητική θεωρούνται ένα αισθητήριο συχνά για την επιτυχία. Η τόνωση της ψυχολογίας που δίνει ένα όμορφο σώμα, μια σφριγγυλή επιδερμίδα ή και η νεότητα από μόνη της ανοίγουν πόρτες, όπως λέμε στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει όμως όταν ο χρόνος περνάει αφήνοντας τα σημάδια του στο πρόσωπο? Ποια επίδραση έχει στην ψυχολογία και στην αυτοπεποίθηση η γύρανση? Πώς μπορούμε να δείχνουμε νέοι με εργαλείο την πλαστική χειρουργική? Αυτά και άλλα πολλά για την ομορφιά και τη ματαιοδοξία σε λίγο στην εκπομπή μας. Η αναζήτηση της ομορφιάς έχει γεννηθεί μαζί με τον άνθρωπο και είναι μια διαδικασία που δεν έχει σταματήσει ποτέ, απλά προσλαμβάνει διαφορετικές όψεις ανάλογα με την ιστορική εποχή και τη χώρα. Το άτομο πάντα αναζητούσε, αναζητά και θα αναζητά τρόπους βελτίωσης της εξωτερικής του εμφάνισης. Αυτό που επιδιώκει σε σημερινή δύσκολη πραγματικότητα είναι οι τρόποι αυτοί να είναι προσαρμοσμένοι στα νέα οικονομικά στοιχεία, εναλλακτική, όπως παράδειγμα δίαιτα, σωματική άσκηση, τα καλλυντικά, ή και λιγότερο επεμβατική, όπως για παράδειγμα οι μη χειρουργικές αισθητικές επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής κατατάσσονται ψηλά στην προτίμηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων παρά την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που εξέδωσε η Διεθνής Κοινότητα Πλαστικών Χειρουργών, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, προσέξτε, καταλαμβάνει την δεύτερη θέση παγκοσμίως σε πλαστικές επεμβάσεις. Στη λύση της πλαστικής επέμβασης προσφεύγει κάθε χρόνο σχεδόν ένας στους 75 Έλληνες που θέλει με τον τρόπο αυτό να βελτιώσει την εικόνα του. Η συγκεκριμένη αναλογία καθιστά την Ελλάδα πρωταθλήτρια στις πλαστικές στην Ευρώπη και δευτεραθλήτρια στον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής που πραγματοποιήθηκε το 2010, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά την Νότια Κορέα στις αισθητικές επεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των επεμβάσεων σε σχέση με τον πληθυσμό. Σε απόλυτα νούμερα, η Ελλάδα κατέχει την 20η θέση στις αισθητικές επεμβάσεις ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι το 2010 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 159.000 αισθητικές επεμβάσεις στην Ελλάδα. Περίπου 142.500 πραγματοποιήθηκαν το επόμενο έτος, εκ των οποίων 76.371 ήταν χειρουργικές και 82.531 μη χειρουργικές. Από τις χειρουργικές επεμβάσεις, οι δημοφιλέστερες είναι η αύξηση στήθους, η βλεφαροπλαστική και η λιποαναρρόφηση. 14.300, 12.907 και 12.896 αντίστοιχα. Και από τις μη χειρουργικές, η επέμβαση με υαλουρονικό οξύ, με αλλαντική τοξίνη τύπου α, Botox και η αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους. 28.171, 26.352 και 6.283 αντίστοιχα. Υψηλός είναι και ο αριθμός των πλαστικών χειρουργών στην Ελλάδα, καθώς οι 286 ειδικοί κατατάσσουν την Ελλάδα στην 20η θέση παγκοσμίως. Παρά τη μεγάλη διάδοση που έχουν οι πλαστικές επεμβάσεις στην Ελλάδα, η χώρα στερείται ειδικού κώδικα δεοντολογίας που θα βάζει κανόνες στους γιατρούς που ασχολούνται με το αντικείμενο. Αυτό αναφέρει η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής, που εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων του ανθρώπου και συγκεκριμένα το ζήτημα των πλαστικών επεμβάσεων και της βελτίωσης των σωματικών ικανοτήτων. Ειδικά για το θέμα των πλαστικών επεμβάσεων, η Επιτροπή κρίνει ότι καταρχήν η αυτονομία του προσώπου δικαιολογεί την ελεύθερη διαμόρφωση των εξωτερικών χαρακτηριστικών. Επισημαίνει ωστόσο ότι ο γιατρός έχει αυξημένη ευθύνη να ενημερώσει πλήρως τον ενδιαφερόμενο ως προς το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και ιδιαίτερα τις πιθανές παρενέργειες και παράλληλα να εξετάζει το ενδεχόμενο ψυχολογικής ή ψυχιατρικής διαταραχής του. Τα κοινωνικά μέσα ή αλλιώς social media και η άθεσή τους συνδέεται με την αύξηση των επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής, όπως τουλάχιστον μαρτυρά μελέτη του Βρετανικού Συμβουλίου Βιοειθικής, το οποίο ζητάει κρατική παρέμβαση για να προστατευθούν οι νέες και οι νέοι από την επιθετική εκμετάλλευση των ανασφαλιών τους. Αναμφίβολα, ζούμε την εποχή της ψηφιακής εικόνας. Στον κόσμο του Google, του Skype, του Facebook, του Instagram και των λοιπόν λεγόμενων social media, όπου ο καθένας μπορεί να κοινοποιήσει γρήγορα και άμεσα φωτογραφίες. Φυσικές ή συνήθως και λίγο πειραγμένες.
Αποδεικνύεται καθημερινά ότι η άνοδος της αισθητικής χειρουργικής έχει σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Νέες έρευνες δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι όλο και πιο πολλοί άνθρωποι απευθύνονται στους πλαστικούς χειρουργούς για να βελτιώσουν όχι μόνο τους ίδιους, αλλά κυρίως το πώς φαίνονται μέσα από μία φωτογραφία. Το επωνομαζόμενο FaceTime Lifting αναφέρεται στην αισθητική χειρουργική. Οι άνθρωποι διορθώνουν το πρόσωπό τους για να φαίνονται πιο όμορφοι στα chatrooms. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο Βερολίνο, οι φωτογραφίες των φίλων μας στο Facebook μπορούν να μας προκαλέσουν συναισθήματα ζήλιας ή ακόμη και μοναξιάς. Επιπλέον, μία δεύτερη έρευνα, η οποία διεξήχθη από την καθημερινή αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή Today Show και στην οποία συμμετείχαν 7.000 μητέρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έδειξε ότι το 42% υποφέρει από το λεγόμενο στρες του Pinterest, καθώς ανησυχεί ότι δεν έχει τη δημιουργικότητα που έχουν άλλες μητέρες. Τέλος, σύμφωνα με την ετήσια δημοσκόπηση της Αμερικανικής Ακαδημίας Επανορθωτικής Χειρουργικής, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης παίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στην αύξηση των περιστατικών πλαστικής χειρουργικής. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, ρωτήθηκαν 752 από τα μέλη της Ακαδημίας σχετικά με τις νέες τάσεις στην αισθητική χειρουργική. Αυτό το οποίο ανέφεραν οι πλαστικοί χειρουργοί άφησε πολλούς έκπληκτους, καθώς μέσα στα τελευταία έτη φέρεται ότι σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 31% στην πλαστική χειρουργική, ως αποτέλεσμα του πώς θέλουν να εμφανίζονται οι άνθρωποι στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες εκθέσεις επίσης αναφέρουν λεπτομερώς ότι όλο και πιο πολλοί νέοι καταφεύγουν στην αισθητική χειρουργική επέμβαση για να σταματήσει ο σχολικός εκφοβισμός από συμμαθητές. Μία δράση που συχνά διευκολύνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σίγουρο είναι ότι η ματαιοδοξία ενισχύεται στην ψηφιακή εποχή. Σε ένα κόσμο όπου σχεδόν ο καθένας μπορεί να ανεβάσει γρήγορα την όποια εικόνα επιλέγει. Πάντα όμως θα πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να γνωρίζει το μέτρο και να θέτει τα όρια του. Το ζητούμενο όμως τελικά είναι πώς αισθάνεσαι εσύ με τον εαυτό σου, όχι πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Πόσο μάλλον όταν αυτή είναι καθισμένη πίσω από μία κάμερα στο διαδίκτυο. Η αναζήτηση της ομορφιάς έχει γεννηθεί μαζί με τον άνθρωπο και είναι μια διαδικασία που δεν έχει σταματήσει ποτέ, απλά προσλαμβάνει διαφορετικές όψεις ανάλογα με την ιστορική εποχή και τη χώρα. Το άτομο πάντα αναζητούσε, αναζητά και θα αναζητά τρόπους βελτίωσης της εξωτερικής του εμφάνισης. Αυτό που επιδιώκει σε σημερινή δύσκολη πραγματικότητα είναι οι τρόποι αυτοί να είναι προσαρμοσμένοι στα νέα οικονομικά στοιχεία, εναλλακτική, όπως παράδειγμα δίαιτα, σωματική άσκηση, τα καλλυντικά, ή και λιγότερο επεμβατική, όπως για παράδειγμα οι μη χειρουργικές αισθητικές επεμβάσεις. Αν έπρεπε λοιπόν να βάλετε ένα στοίχημα, ποια νομίζετε ότι είναι η πρώτη σε πλαστικές επεμβάσεις στη μύτη χώρα, ποια θα λέγατε? Η ΗΠΑ? Α, ναι, τότε μαντέψατε λάθος. Γιατί λοιπόν το Ιράν είναι η χώρα με τις περισσότερες ρινοπλαστικές στον κόσμο, σε ποσοστό επταπλάσιο, κυρίες και κύριοι, από αυτό της Αμερικής. Το γεγονός αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει απόλυτα την τρέλα των γυναικών της χώρας να αποκτήσουν την τέλεια μύτη. Χρυσές δουλειές φαίνεται πως κάνουν οι πλαστικοί χειρουργοί στο Ιράν, καθώς είναι η χώρα με τις περισσότερες ρινοπλαστικές στον κόσμο. Μάλιστα, τα ποσοστά της είναι 7 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι που αντικατοπτρίζει απόλυτα την τρέλα των γυναικών της χώρας να αποκτήσουν την τέλεια μύτη. Οι Ιρανές ξεκινούν τις επεμβάσεις από πολύ νεαρή ηλικία, η οποία πολλές φορές είναι μόλις τα 14 χρόνια της ζωής τους, ώστε να μοιάζουν πιο πολύ στα δυτικά πρότυπα και τη στάρ του Hollywood. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά, αν σκεφτεί κανείς πως το κόστος της συγκεκριμένης επέμβασης είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά και από το γεγονός πως πάνω από το 30% των ανθρώπων που έχουν κάνει ρινοπλαστική δεν είναι τελικά ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα.
Βέβαια, αυτό οφείλεται και στο γεγονός, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, πως το τεράστιο χρηματικό ποσό που χρειάζεται κανείς για να φτιάξει τη μύτη του έχει οδηγήσει στην εμφάνιση εκατοντάδων ιατρείων, τα οποία κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις, αλλά λειτουργούν χωρίς την απαραίτητη άδεια. Κάτι που μπορεί να θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τους ενδιαφερόμενους, όχι μόνο για την καταστροφή της εξωτερικής τους εμφάνισης, αλλά και για την υγεία τους. Συγκεκριμένα, η διαδικασία κοστίζει από 5 μέχρι 6 φορές περισσότερο από τον μηνιαίο μισθό του Ιράν. Αλλά σύμφωνα με έκθεση της εφημερίδας Etemad της χώρας, πάνω από 200.000 Ιρανοί υποβάλλονται σε ρινοπλαστική κάθε χρόνο. Τα νούμερα δε σχετικά με τα παράνομα ιατρεία είναι εντυπωσιακά. Χαρακτηριστικό είναι πως στην Τεχεράνη υπάρχουν μόνο 157 ιατρεία με άδεια για πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά λειτουργούν πάνω από 7.000 αντίστοιχα ιατρεία χωρίς την απαραίτητη άδεια. Μπρος τα κάλλη, τι είναι ο πόνος, κυρίως όταν πρόκειται για τις γόβες στιλέτο, που δεν τις αποχωρίζεται σχεδόν καμία γυναίκα, αφού ως γνωστόν μαγνητίζουν το ανδρικό βλέμμα. Δυστυχώς, η συχνή χρήση αυτών των υποδημάτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου εντείνονται και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούν και χειρουργείο για να αντιμετωπιστούν. Μπρος τα κάλλη, τι είναι ο πόνος, κυρίως όταν πρόκειται για τις γόβες στιλέτο που δεν τις αποχωρίζεται σχεδόν καμία γυναίκα, αφού ως γνωστόν μαγνητίζουν το ανδρικό βλέμμα. Αγαπημένο αξεσουάρ, καθώς τα τακούνια των 6 πόντων τονίζουν το σχήμα της γάμπας, κάνουν το γυναικείο πόδι να φαίνεται πιο μακρύ και πιο λεπτό. Δυστυχώς, η συχνή χρήση αυτών των υποδημάτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου εντείνονται και σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούν και χειρουργείο για να αντιμετωπιστούν. Ερευνητική ομάδα του Royal National Orthopedic Hospital χρησιμοποιεί νέο τρισδιάστατο σκάνερ που, όπως σημειώνει, προτίθεται να μεταμορφώσει τον τρόπο που διαγιγνώσκονται προβλήματα στα πόδια και τους αστραγάλους. Χρησιμοποιώντας παρόμοια επίπεδα ακτινοβολίας με τα συμβατικά απεικονιστικά μηχανήματα, η συσκευή δρά σκανάροντας τα πόδια ενός ασθενούς σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, ενώ αυτός στέκεται σε θέση άρσης βαρών, φορώντας ή όχι παπούτσια. Βίντεο λοιπόν το οποίο λήφθηκε με ειδικό ιατρικό μηχάνημα στο Βασιλικό Εθνικό Ορθοπαιδικό Νοσοκομείο στο Βόρειο Λονδίνο σοκάρει, αφού απεικονίζει την τρομερή παραμόρφωση που υφίσταται το γυναικείο πόδι πάνω σε ένα τακούνι. Συγκλονισμένος από το βίντεο, ο ορθοπαιδικός χειρουργός Άντι Γκόλντμπεργκ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται στην κάμερα η φθορά που προκαλείται από το είδος αυτού του παπουτσιού. Τα δάκτυλα είναι τόσο στριμωγμένα στο εσωτερικό του παπουτσιού που τα οστά αλλάζουν σχήμα, ενώ ακόμη και το δέρμα των δακτύλων αλλοιώνεται. Ποια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από τα ψηλοτάκουνα παπούτσια? Το γνωστό σε όλους λουμπάγκο προκαλείται από τα ψηλοτάκουνα παπούτσια, γιατί οθούν τη λεκάνη προς τα εμπρός, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους του σώματος. Συνέπεια, η σπονδυλική στήλη να εφίσταται κάμψη προς τα πίσω, ενώ αυξάνεται και η πίεση προς τα πίσω. Οι γόβες στιλέτο ενοχοποιούνται για την εμφάνιση πρόωρης αρθρίτιδας στο γόνατο. Η πρόωρη φθορά του χόνδρου έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας. Τα ψηλά τακούνια αυξάνουν την πιθανότητα διαστρεμάτων και καταγμάτων, αφού η βάδιση με ψηλά τακούνια είναι ασταθής. Οι πιθανότητες πτώσης και κακώσεων είναι στατιστικά αυξημένες. Οι πιθανότητες πτώσης μεγαλώνουν όταν η βάδιση γίνεται με τακούνια 9 με 11 εκατοστών. Τα τακούνια μπορούν να προκαλέσουν συρρήκνωση των μυών της γάμπας, δηλαδή τενοντίτιδες. Τα ψηλά τακούνια μπορεί να προκαλέσουν κάλους. Η συμπίεση του μπροστινού μέρους του ποδιού σε ένα μικρό παπούτσι αυξάνει την πίεση και την τριβή που έχει ως αποτέλεσμα την υπερπλασία της ανώτερης στιβάδας του δέρματος. Τα ψηλά τακούνια μπορεί να προκαλέσουν σφυροδακτυλία. Όταν το πόδι συμπιεστεί σε ένα μικρό χώρο, τα δάκτυλα πρέπει να λυγίσουν και να διπλώσουν για να χωρέσουν στο στενό πρόσθιο μέρος του υποδήματος. Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να γίνουν άκαμπτα και να δημιουργηθεί σφυροδακτυλία. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σοβαρή και αντιμετωπίζεται χειρουργικά, στερώντας την ασθενή από τις καθημερινές της δραστηριότητες. Τα ψηλά τακούνια μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του βλεσσού μεγάλου δακτύλου, το γνωστό κότσι. Η αυξημένη πίεση στο μεγάλο δάκτυλο με την πάροδο του χρόνου θα συμβάλλει σε αυτό.
Ο Άντι Γκόλντμπεργκ του Royal National Orthopedic Hospital δήλωσε ότι περισσότερες από 1 στις 5 επισκέψεις στο γιατρό συνδέονται με μυοσκελετικά προβλήματα και πολλές αφορούν προβλήματα που σχετίζονται με το πόδι και τον αστράγαλο. Πρόσθεσε ότι υπάρχει γνωστή σχέση μεταξύ των ψηλών τακουνιών και του πόνου στα πόδια. Αλλά για πρώτη φορά μπόρεσαν οι ειδικοί να δουν την επίδραση των παπουτσιών σε πραγματικό χρόνο. Με μέτρο, τα ψηλά τακούνια είναι εντάξει. Προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν όταν φοριούνται καθημερινά. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τον πρώτο μήνα που το απεικονιστικό μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε στο νοσοκομείο, εξέτασε πιο πολλούς από 80 ασθενείς και εντόπισε με ακρίβεια ποικιλία απαθήσεων στο πόδι και τον αστράγαλο, όπως κάλους, μετατοπίσεις, κατάγματα και αρθρίτιδα. Το τσιγάρο και το όμορφο νεανικό στυλπνό δέρμα δεν πηγαίνουν μαζί. Τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό κάπνισμα καταστρέφει διαπαντός την ομορφιά. 4.500 επιβλαβείς χημικές ουσίες σε κάθε τσιγάρο, κάθε φορά που ένας καπνιστής εισπνέει και εκπνέει τον καπνό, γερνάει το σώμα, το πρόσωπο, τα δόντια και το δέρμα του, όπως τονίζουν οι ειδικοί. Το κάπνισμα επιταχύνει τη γύρανση του δέρματος και προκαλεί ρητίδες τόσο στο πρόσωπο όσο και σε άλλα μέρη του σώματος. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει εμφανές μετά από 10 χρόνια καπνίσματος, αλλά η βλάβη αρχίζει από το πρώτο πακέτο τσιγάρων. Όταν κάποιος καπνίζει, στενεύουν τα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος και άρα υπάρχει μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στο χώριο, σε στιβάτο του δέρματος κάτω από την επιδερμίδα, όπου παράγονται οι πρωτεΐνες κολαγόνο και ελαστίνη. Το χώριο είναι υπεύθυνο για την ανάπλαση των τραυματισμών και για τη συνοχή του δέρματος και όταν δεν αιματώνεται καλά, μειώνονται αυτές οι λειτουργίες. Πριν λίγα χρόνια, μια μεταανάλυση επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Τορόντο για τη σχέση της υγείας του δέρματος με το κάπνισμα διαπίστωσε ότι ορισμένες ουσίες που περιέχονται στο καπνό, όπως η νικοτίνη, το μονοξίδιο του άνθρακα, η πίσα, η αμμονία, ο υδράργυρος, ο μόλυβδος και το κάδμιο, ελαττώνουν τη ροή του αίματος στο δέρμα. Έτσι, μειώνεται το οξυγόνο που κυκλοφορεί στο δέρμα, ακόμη μέχρι και 30%, καταστρέφεται η αρχιτεκτονική του δέρματος και διασπώνται οι πρωτεΐνες κολαγόνο και ελαστίνη, οι οποίες προσδίδουν αντοχή στο δέρμα και το κάνουν πιο ελαστικό. Η μείωση της κυκλοφορίας του αίματος λόγω καπνίσματος μπορεί να κάνει κάποιον να φαίνεται πιο οχρό στο πρόσωπο. Μια πρόσφατη μελέτη παρέχει φωτογραφικές αποδείξεις για τις ρητίδες που προκαλεί το κάπνισμα. Επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Case Western Reserve στο Cleveland του Οχάιο εξέτασαν 79 ζεύγη πανομοιότυπων διδύμων, όπου ο ένας ήταν μη καπνιστής και ο άλλος καπνιστής ή κάπνιζαν και οι δύο, αλλά ο ένας επί τουλάχιστον 5 χρόνια περισσότερο από τον άλλον. Οι δίδυμοι φωτογραφήθηκαν από επαγγελματία φωτογράφο και συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια για τον ιατρικό ιστορικό και τον τρόπο ζωής τους. Τις φωτογραφίες αξιολόγησαν πλαστικοί χειρουργοί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Case Medical, οι οποίοι δεν γνώριζαν ποιοι κάπνιζαν και επί πόσα χρόνια. Όπως γράφει ο Δόκτωρ Μπάχμαν Γκάιρον, καθηγητής και επικεφαλής του τμήματος πλαστικής χειρουργικής του Case Western Reserve και οι συνεργάτες του, οι καπνιστές είχαν περισσότερες ρητίδες στο πρόσωπο και στο λαιμό, ενώ υπήρχε μεγαλύτερη χαλάρωση του δέρματος και σακούλες κάτω από τα μάτια τους. Το αποτέλεσμα του καπνίσματος να προκαλεί ρητίδες δεν περιορίζεται στο πρόσωπο. Μελέτες έχουν δείξει πως το τσιγάρο προκαλεί ρητίδες και σε άλλα τμήματα του σώματος, όπως στο εσωτερικό των μπράτσων, στον αυχένα και στο στήθος. Σύμφωνα με την Βρετανική Δερματολογική Εταιρεία, το κάπνισμα διεγείρει τη δράση ενός ενζύμου το οποίο διασπά το κολαγόνο και μειώνει και την παραγωγή του, με συνέπεια να προκαλούνται ρητίδες παντού στο δέρμα. Μάλιστα, μελέτη έδειξε πως η μείωση στην παραγωγή του κολαγόνου μπορεί να φτάσει το 40% εξαιτίας του καπνίσματος. Το κάπνισμα ελαττώνει επίσης τη συγκέντρωση νερού στην επιδερμίδα, κάνοντάς την πιο ξηρή και εύθραστη. Και να θυμόμαστε ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερο κολαγόνα από τους άνδρες και άρα είναι πιο ευαίσθητες στην επίδραση του καπνίσματος όσον αφορά τις ρητίδες. Οι καθημερινές μας συνήθειες σαμποτάρουν την εξωτερική αλλά και την εσωτερική μας ομορφιά. Απλά πράγματα που απαιτούν ελάχιστο χρόνο και κόπο μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την εμφάνισή μας, αλλά κυρίως την υγεία μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αλλάξετε τις συνήθειες αυτές. Υπάρχουν αναμφισβήτητα καθημερινές συνήθειες που σαμποτάρουν την εξωτερική αλλά και την εσωτερική μας ομορφιά.
Εάν έστω μια κοπέλα δεν έχει κάνει έστω και μία φορά κάτι από αυτά που θα αναφερθούν παρακάτω, εγώ της βγάζω το καπέλο. Όλες εμείς οι υπόλοιπες όμως θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε κάποια βασικά λάθη που μπορεί να είναι λόγω βαρεμάρας ή λόγω συνθήκων. Γυρνώ χαράματα και το μόνο που θέλω να πέσω στο κρεβάτι μου ή απλά λόγω συνήθειας. Νούμερο 1 κακιά συνήθεια, η οποία είναι να μην ξεβάφεστε το βράδυ ή γενικότερα να μην ξεβάφεστε όταν γυρνάτε σπίτι. Σίγουρα, οι συνθήκες κάποιες φορές μπορεί να είναι δύσκολες, όμως το να αφαιρείτε όλο το make-up από το πρόσωπο είναι ζωτική σημασία για το δέρμα. Όταν κοιμάστε με το make-up, το μόνο που κάνετε είναι να μην αφήνετε το δέρμα σας να αναπνεύσει σωστά και πιθανότατα την επόμενη μέρα να ξυπνήσετε είτε με ερεθισμένο δέρμα είτε με κάποιο σπυράκι. Όταν γυρνάτε σπίτι σας, καλό είναι να ξεβάφεστε. Έτσι το δέρμα αναζωογονείται και το νιώθετε φρέσκο και λαμπερό. Παράλληλα όμως, καθαρίζει από τους ρήπους που έχει μαζέψει από το περιβάλλον και αναπνέει σωστά. Και αφού μιλήσαμε για ξενύχτια, η νούμερο 2 κακιά συνήθεια είναι η έλλειψη ύπνου. Χωρίς αυτόν, το πιθανότερο είναι να ξυπνήσει το επόμενο πρωί με μαύρους κύκλους και εφυδατωμένο δέρμα. Ο ύπνος βοηθάει στην ξεκούραση του οργανισμού και παράλληλα στην ξεκούραση του δέρματος και των κυττάρων. Γι' αυτό, μην αμελείτε την ξεκούρασή σας. Στην περίπτωση όμως που βρίσκεστε σε μία περίοδο που τρέχετε σε 1000 πράγματα και δεν έχετε χρόνο για πολύ ύπνο, ίσως κάποιες μάσκες αναζωογόνησης του προσώπου σας να σας βοηθήσουν και να δώσουν στο δέρμα σας τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται. Συνήθεια νούμερο 3. Εκτίθετε το δέρμα σας στον ήλιο χωρίς αντιλιακή προστασία. Όσο περνούν τα χρόνια, το δέρμα αναπόφευκτα γυρνάει. Ο ήλιος είναι ένας παράγοντας που βοηθάει στην πρόωρη γύρανσή του. Οι πολλές ώρες ηλιοθεραπείας το καλοκαίρι ή η απλή έκθεση στον ήλιο, μια χειμωνιάτικη ημέρα χωρίς αντιλιακό, μπορεί να γίνει η αιτία που το δέρμα σας γερνάει γρηγορότερα. Επίσης, ένα άλλο σημάδι από την κακή έκθεσή σας είναι οι κοιλίδες και οι πανάδες που μπορεί να εμφανίσετε μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Μην αμελείτε να προστατεύσετε το δέρμα σας βάζοντας αντιλιακό. Συνήθεια νούμερο 4. Κακή διατροφή. Μέσα από τις τροφές, όπως είναι γνωστό, ο οργανισμός λαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά. Όταν όμως αυτά τα στοιχεία δεν λαμβάνονται, τότε υπάρχουν επιπτώσεις. Αυτές οι επιπτώσεις είναι για να σας προειδοποιήσει το σώμα σας ότι κάτι δεν πάει καλά. Για παράδειγμα, εάν δεν πίνετε πολύ νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, το σώμα φυδατώνεται και ξηραίνεται με αποτέλεσμα να σπάει και να γυρνάει πιο εύκολα. Η καλή διατροφή πρέπει να είναι σύμμαχος για να είστε, αλλά και το βασικότερο, να νιώθετε καλά και όμορφες. Συνήθεια νούμερο 5. Η κατανάλωση αλατιού πέρα από το κανονικό. Και ποιος δεν θέλει λίγο αλατάκι παραπάνω στο φαγητό του? Δυστυχώς το αλάτι νοστιμεύει το φαγητό, αυτό όμως που δεν κάνει είναι να μικραίνει την κοιλιά μας. Αντίθετα μάλιστα προκαλεί κατακράτηση υγρών και συνήθως πρίζει. Ακόμη μπορούν να εμφανιστούν σακούλες κάτω από τα μάτια ή να φυδατώσει το σώμα. Ακόμη μας κάνει να δείχνουμε κουρασμένοι και χωρίς καθόλου ενέργεια. Συνήθεια νούμερο 6. Καπνίζετε? Εάν ναι, επιβαρύνετε την υγεία σας, αλλά επιβαρύνετε και την ομορφιά σας. Ο καπνός του τσιγάρου κυτρινίζει τα δόντια σας, γερνάει το δέρμα και μειώνει βασικές σας αισθήσεις, όπως την όσφρηση και τη γεύση. Ακόμη, γερνάει τα κύτταρα του σώματός σας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να έχετε ένα ωραίο, φρέσκο και λαμπερό δέρμα. Αυτές και άλλες πολλές καθημερινές μας συνήθειες σαμποτάρουν την εξωτερική αλλά και την εσωτερική μας ομορφιά. Όλα είναι θέμα συνήθειας. Έτσι όπως αρχίσαμε να τις κάνουμε, έτσι, αλλά λίγο πιο δύσκολα, μπορούμε να τις σταματήσουμε. Είναι μια προσωπική απόφαση την οποία ο κάθε άνθρωπος παίρνει μόνος του. Και δεν λέω να σταματήσουμε να μην κάνουμε ούτε μία αταξία, αλλά αυτή η αταξία να μην είναι ενταγμένη στην καθημερινότητα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για το λεγόμενο ιαλουρονικό οξύ. Η ιδιαίτερη δομή του του δίνει τη δυνατότητα να συγκρατεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, έως και 1000 φορές το βάρος του, ενυδατώντας έτσι όλους τους ιστούς και τα όργανα του οργανισμού μας. Διάφορες εταιρείες καλλιντικών όμως πίνουν νερό στο όνομά του, ενώ πολλοί το χρησιμοποιούν σαν συμπλήρωμα για υγιείς αρθρώσεις και το δέρμα. Αν και το όνομά του μας φαίνεται αρκετά ασυνήθιστο, στην πραγματικότητα το υαλουρονικό οξύ είναι μια πολύτιμη ουσία που βρίσκεται φυσικά στο σώμα μας, όπως είναι οι αρθρώσεις, τα μάτια, το δέρμα, η καρδιά, ο εγκέφαλος, το άριο και το σπέρμα. Το 2000, το τηλεοπτικό πρόγραμμα ABC News πρόβαλε μια εκπομπή για ένα χωριό της Ιαπωνίας, το χωριό Γιουζουριχάρα, στο οποίο κατοικούν οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο.
Το 10% του πληθυσμού είναι 85 χρονών ή και μεγαλύτεροι. Οι κάτοικοι του χωριού, παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους, δεν παρουσιάζουν τα συνήθεις συμπτώματα γύρανσης, όπως ρητίδες, εκφύλιση αρθρώσεων και προβλήματα όρασης, και οι ασθένειες γύρανσης, όπως καρκίνος, διαβήτης και αλτσχάιμερ, είναι άγνωστες. Οι κάτοικοι του χωριού σπάνια βλέπουν γιατρό και το δέρμα τους δεν έχει τα σημάδια του γύρατος. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το μυστικό που διατηρεί τους κατοίκους του χωριού νέους. Το μυστικό βρίσκεται στα υψηλά επίπεδα υαλουρονικού οξέως που οι κάτοικοι διατηρούν στο σώμα τους λόγω της ποσότητας που προσλαμβάνουν μέσα από τη διατροφή τους. Το υαλουρονικό οξύ ελέγχει το περιεχόμενο του νερού στους ιστούς, δεσμεύει μεγάλες ποσότητες υγρασίας, επιβραδύνει τη διάχυση του νερού από το χωρίο προς την επιδερμίδα, αυξάνοντας την ενυδάτωση του δέρματος. Το υαλουρονικό οξύ λειτουργεί και ως λιπαντικός παράγοντας για το κολαγόν του δέρματος, προσφέροντας ελαστικότητα και απορροφητικότητα. Βοηθά στον σχηματισμό και τη διατήρηση του κολαγόνου, που είναι ένας σημαντικός συνδετικός ιστός. Η αποδόμηση του κολαγόνου θεωρείται ότι προκαλεί μείωση στον τόνο και την ελαστικότητα του δέρματος. Το υαλουρονικό οξύ αυξάνει την αντοχή του δέρματος σε βλαπτικούς εξωτερικούς παράγοντες και ενισχύει την επουλωτική και αναπλαστική ικανότητα του δέρματος. Ένα σημαντικό μέρος του υγιούς δέρματος είναι η ικανότητά του να θεραπεύει γρήγορα τις πληγές. Αυτή η ικανότητα μειώνεται με την ηλικία. Αυτό οφείλεται στην ελάττωση της κυταρικής διαίρεσης, που είναι σημαντική για την κυταρική επιδιόρθωση και ανάπλαση. Ένας συντελεστικός παράγοντας είναι επίσης η μείωση της ποσότητας του υαλουρονικού οξέως στο σώμα. Το υαλουρονικό οξύ επίσης προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες. Με την πάροδο του χρόνου, η παραγωγή υαλουρονικού οξέως μειώνεται. Η μείωση του υαλουρονικού οξέως αρχίζει στην ηλικία των 18 με 20 ετών, αλλά μετά τα 40 η πτώση γίνεται φανερή. Το δέρμα γίνεται πιο λεπτό, ο όγκος του δέρματος χάνεται, ο όγκος των χιλιών μειώνεται, εμφανίζονται ρητίδες στο πρόσωπο και βαθουλώματα στα μάτια και στα μάγουλα και μειώνεται η ελαστικότητα του δέρματος. Στόχος λοιπόν είναι η αύξηση των επιπέδων του υαλουρονικού οξέως. Ένας τρόπος για να το πετύχουμε είναι να πίνουμε πολύ νερό. Όσο νερό όμως και αν καταναλώνουμε, αυτό δεν αρκεί, διότι είναι δύσκολο να το συγκρατήσουν τα κύτταρά μας. Άρα, ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσουμε τα επίπεδα του υαλουρονικού οξέως είναι να λαμβάνουμε συμπληρώματα υαλουρονικού οξέως. Όταν λαμβάνετε στοματικά το υαλουρονικό οξύ, το συστατικό αυτό διεγείρει τους συνοβλάστες στο σώμα να παράγουν περισσότερο υαλουρονικό οξύ. Οι κάτοικοι του χωριού Ζουριχάρα της Ιαπωνίας μπορούν να το κάνουν αυτό με την κατανάλωση φυτών και διάφορων αμυλωδών λαχανικών που φύονται στα εδάφη τους. Ζυμωμένη σόγια, μίσο, τόφου, σατσουμάιο, ένας τύπος γλυκοπατάτας, σατοίμο, ένας τύπος λευκής πατάτας, κονιάκου, ένα παρασκευάσμα ρίζας λαχανικού και ημότζι, μια ρίζα πατάτας, τα οποία διεγείρουν τους συνοβλάστες για την παραγωγή περισσότερου υαλουρονικού οξέως, αλλά η ανταπόκριση είναι πιο αργή και μπορεί να απαιτεί την κατανάλωση αυτών των τροφών εφόρου ζωής. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα συμπληρώματα διατροφής υαλουρονικού οξέως μπορούν να διατηρούν υγιείς τους στα μάτια, στις αρθρώσεις και του δέρματος. Το υαλουρονικό οξύ βρίσκεται στο σώμα μεγάλες ποσότητες σε πολλά από τα σημεία που οι άνθρωποι με κληρονομούμενες διαταραχές των συνδετικών ιστών έχουν προβλήματα, όπως είναι οι αρθρώσεις, οι βαλβίδες της καρδιάς και τα μάτια. Διαταραχές του υαλουρονικού οξέως είναι κοινές σε παθείς του συνδετικού ιστού, όπως η οστεοαρθρίτιδα. Το υαλουρονικό οξύ, σύμφωνα με έρευνα, πραγματοποιήθηκε το 2000 από τον Dr. Moskowitz για το Πανεπιστήμιο Case Western Reserve, φαίνεται να έχει ευεργετική δράση για την υγεία των αρθρώσεων. Συγκεκριμένα, το υαλουρονικό οξύ φαίνεται να συμμετέχει στην αποκατάσταση του αρθρωτικού υγρού, ενώ βελτιώνει την γλιοελαστικότητα των ιστών. Επιδρά στη βιοσύνθεση των χόντρων και παρουσιάζει αντιφλεγμονώδη και εναλγητική δράση. Η φαλάκρα ή αλλιώς αλοπαικία στους άνδρες, ανάλογα με την εποχή, μπορεί να θεωρηθεί ένα μειονέκτημα ή και περωτέρημα. Συχνά άτομα με τριχόπτωση νιώθουν ένα κόμπλεξ, ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει σε νεαρή ηλικία. Ποιοι παράγοντες προκαλούν την αλοπαικία? Πού ξεκινάει ο μύθος και πού η αλήθεια? Στις δεκαετίες του 60 και του 70, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τους ατυχείς φαλακρούς. Το πρότυπο της ανδρικής ομορφιάς ήταν ο μακριμάλης επαναστάτης τύπου Τσε Γκεβάρα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, τα πράγματα άλλαξαν και το πρότυπο έγινε ο φρεσκοκουρεμένος επαγγελματίας τύπου Τσάρλι Σιν. Έτσι και με λιγότερο μαλλί κάτι γινόταν. Η σωτηρία για τους φαλακρούς ήρθε στη δεκαετία του 90.
Το Gabriel Look στις διάφορες παραλλαγές του έγινε της μόδας. Πρωτοπόροι στάρο όπως ο Andrea Gassi και ο Bruce Willis είχαν το θάρρος να ξυρίσουν το κεφάλι τους και να το εκθέσουν σε παγκόσμια θέα. Όσοι θυμάστε και τους δύο στα νιάτα τους, σίγουρα καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, λίγοι διάσημοι χωρίς προβλήματα τριχόπτωσης υιοθέτησαν το ξερισμένο κεφάλι, το οποίο συνεχίζει να συνδέεται με την τριχόπτωση και σήμερα. Η τριχόπτωση στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι παθολογική κατάσταση. Είναι απολύτως φυσιολογική και για πολλούς άνδρες αλλά και για γυναίκες. Οφείλεται σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο συνδυασμό κληρονομικών, γονίδια και ορμονικών παραγόντων. Αν ανησυχείτε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε έναν ειδικό. Για να μην τον ενοχλήσετε όμως άσκοπα, αποκαλύπτουμε τους μεγαλύτερους μύθους γύρω από την τριχόπτωση. Πρώτον, η απώλεια του τριχώματος κληροδοτείται από τη μεριά της μητέρας. Όχι, δεν ευθύνεται ο παππούς μας από την πλευρά της μητέρας μας. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα γονίδια που ευθύνονται για την απώλεια του τριχώματος προέρχονται και από τις δύο πλευρές. Δεύτερον, μόνο οι άντρες πάσχουν από τριχόπτωση. Στις γυναίκες, η τριχόπτωση είναι τόσο συχνή όσο και στους άνδρες, αλλά εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Οι άνδρες συνήθως χάνουν τα μαλλιά τους μεταξύ 30 και 40 ετών, ενώ η τριχόπτωση ξεκινάει μετά τα 20. Στις γυναίκες, αντίθετα, ξεκινάει μετά τα 30, ενώ εκδηλώνεται πιο έντονα μεταξύ 40 και 50 ετών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι γυναίκες χάνουν τα μαλλιά τους από τα 20. Τρίτον, το τρίψιμο και το χτένισμα βοηθούν στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και επιβραδύνουν την τριχόπτωση. Αλήθειες, όσο και η στάση με το κεφάλι προς τα κάτω και τα πόδια προς τα πάνω. Στην πραγματικότητα, η κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή της φαλάκρας είναι πολύ καλή και γι' αυτό οι μεταμοσχεύσεις έχουν μεγάλη συχνότητα επιτυχίας. Το πρόβλημα είναι στα θυλάκια των τριχών, τα οποία σε κάθε περίπτωση αιματώνονται επαρκώς. Τέταρτον, το συχνό λούσιμο απελευθερώνει τις εγκλωβισμένες τρίχες. Μέγα λάθος. Πέμπτον, η δίαιτα σχετίζεται με την απώλεια τριχών. Κανένα διατροφικό στοιχείο δεν σχετίζεται αποδεδειγμένα με την απώλεια ή την ανάπτυξη των θυλακίων. Έκτον, το στρες προκαλεί απώλεια τριχών. Αυτό ισχύει, αλλά θα πρέπει να προκύπτει για πολύ ισχυρό σοκ στον οργανισμό. Όπως σε χειρουργική επέμβαση, το στρες δεν μπορεί να προκαλέσει θάνατο των θυλακίων και το τρίχωμα σε κάθε περίπτωση θα ανακάμψει. Έβδομο, οι ορμόνες σχετίζονται με την τριχόπτωση. Πιο σωστά, οι διαταραχές στο ορμονικό ισοζύγιο σχετίζονται με την προσωρινή απώλεια τριχώματος. Ωστόσο, όταν αυτό αποκατασταθεί, τα θυλάκια θα συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά και να παραγάγουν τις χαμένες τρίχες. 8. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν μπορεί να προσφέρει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Λάθος. Αυτό ισχύει για τις παλιότερες μεθόδους, όπου τα μοσχεύματα ήταν πιο μεγάλα. Με τις νέες τεχνικές, οι ουλές που αφήνει η επέμβαση είναι ανεπαίσθητες. Η μεταμόσχευση φαίνεται να είναι προς το παρόν η μοναδική θεραπεία με καλά αποτελέσματα. Συχνά ακούμε ότι η ομορφιά θέλει θυσίες. Για εσάς λοιπόν που είστε λάτρες των ψιλοτάκουνων, αλλά κάθε φορά που πρέπει να τα φορέσετε υποφέρετε μόνο και μόνο στη σκέψη του πόνου, ένα τρισδιάστατο σκάνερ έρχεται να καταγράψει την αιτία του βασανιστηρίου. Ο σαρωτής λοιπόν αυτός δείχνει ακριβώς γιατί τα ψιλοτακούνια προκαλούν τόσο πόνο και τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν στα πόδια και τους αστραγάλους. Για πολλές γυναίκες, τα ψηλά τακούνια είναι τρόπο ζωής. Αν και φαίνονται ωραία, προκαλούν πόνο. Τώρα, ερευνητές δημιούργησαν τρισδιάστατο σκάνερ που δείχνει ακριβώς γιατί τα ψηλά τακούνια προκαλούν τόσο πόνο και τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν στα πόδια και τους αστραγάλους. Ερευνητική ομάδα του Royal National Orthopedic Hospital χρησιμοποιεί νέο τρισδιάστατο σκάνερ που, όπως σημειώνει, προτίθεται να μεταμορφώσει τον τρόπο που διαγιγνώσκονται προβλήματα στα πόδια και τους αστραγάλους. Χρησιμοποιώντας παρόμοια επίπεδα ακτινοβολίας με τα συμβατικά απεικονιστικά μηχανήματα, η συσκευή δρά σκανάροντας τα πόδια ενός ασθενούς σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, ενώ αυτός στέκεται σε θέση άρσης βαρών φορώντας ή όχι παπούτσια. Ο Ντίσχαν Σέιν εξηγεί ότι παραδοσιακά χρησιμοποιούνται δυσδιάστατες ακτινογραφίες για τη διάγνωση προβλημάτων στα πόδια, αλλά οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι γυναίκες που φορούν τακτικά ψηλά τακούνια υποφέρουν από προβλήματα στα πόδια και τους αστραγάλους, επειδή το βάρος μεταφέρεται στο μπροστινό μέρος του ποδιού που ασκεί πίεση στα σισαμοειδή που είναι μικρά οστά κάτω από το μεγάλο δάχτυλο.
προσθέτουν ότι τα ψηλά τακούνια, όταν φοριούνται τακτικά, μπορούν επίσης να συνθλίψουν τα δάκτυλα, πιέζοντάς τα σε μη φυσιολογικό σχήμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πόνο και μακροπρόθεσμη βλάβη. Οι ειδικοί του University College London στη Βρετανία ανακάλυψαν ότι το 57% των γυναικών ασθενών τους παρουσίαζε σοβαρό πόνο στο πόδι λόγω χρήσης μη εναπαυτικών παπουτσιών σε τακτική βάση, σύμφωνα με τους ερευνητές. Έρευνα του 2009 από το Institute of Aging Research of Hebrew Senior Life ανακάλυψε ότι το 64% των γυναικών που ανέφεραν πόνο στα πόδια φορούσαν τακτικά ψηλά τακούνια. Ο Άντι Γκόλμπεργκ του RNOH δήλωσε ότι περισσότερες από μία στις 5 επισκέψεις στο γιατρό συνδέονται με μυοσκελετικά προβλήματα και πολλές φορές αφορούν προβλήματα που σχετίζονται με το πόδι και τον αστράγαλο. Πρόσθεσε ότι υπάρχει γνωστή σχέση μεταξύ των ψηλών τακουνιών και του πόνου στα πόδια, αλλά για πρώτη φορά μπόρεσαν οι ειδικοί να δουν την επίδραση των παπουτσιών σε πραγματικό χρόνο. Με μέτρο, τα ψηλά τακούνια είναι εντάξει. Προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν όταν φοριούνται καθημερινά. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τον πρώτο μήνα που το απεικονιστικό μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε στο νοσοκομείο, εξέτασε περισσότερους από 80 ασθενείς και εντόπισε με ακρίβεια ποικιλία παθήσεων στο πόδι και τον αστράγαλο, όπως σκάλους, μετατοπίσεις, κατάγματα και αρθρίτιδα. Μία από τις πιο συχνές δυσμορφίες που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί είναι τα λεγόμενα πεταχτά αυτιά. Αν και το ζήτημα αυτό πρακτικά δεν έχει καμία σημασία όσον αφορά την σωματική διάπλαση ή ακόμα και την ακοή του παιδιού, ωστόσο τα πεταχτά αυτιά δημιουργούν καθαρά και μόνο αισθητικό και ψυχολογικό πρόβλημα στο παιδί, λόγω κυρίως των επικρίσεων που δέχεται από τους συνομιλίκους του, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Πώς διορθώνονται τα πεταχτά αυτιά? Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να υποβληθεί το παιδί σε μια οτοπλαστική? Απαντήσεις στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Γίνονται άμεσα αντιληπτά και δυστυχώς δεν κρύβονται πάντα εύκολα πίσω από τα μακριά μαλλιά. Ο λόγος για τα πεταχτά αυτιά, που μπορεί να αποτελούν μια δυσμορφία που δεν επηρεάζει την ακοή του ατόμου, όμως επιδρά σημαντικά στην ψυχική του υγεία, ιδίως όταν πρόκειται για μικρό παιδί. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ανησυχίες για την εξωτερική εμφάνιση μπορεί να γίνουν εξαιρετικά έντονες κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, επειδή η αυτοεκτίμηση σε αυτή την ηλικία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την εικόνα του σώματος. Οποιοδήποτε σωματικό χαρακτηριστικό των παιδιών γίνεται στόχος ανεπιθύμητης προσοχής, ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτό αφορά το πρόσωπο και είναι δύσκολο να καλυφθεί, όπως είναι τα μεγάλα ή πεταχτά αυτιά. Τα παιδιά είναι πολύ ευαίσθητα και ξέρουν πότε γίνονται αποδεκτά και πότε απορρίπτονται. Μπορούν να αναπτύξουν μεγαλύτερη ικανότητα κοινωνικοποίησης και συνεργασίας, αλλά όταν απορρίπτονται, ενδέχεται να αναπτύξουν αρνητικές συμπεριφορές, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ενήλικη ζωή τους, όπως ντροπαλότητα, εσωστρέφεια, παθητικότητα, παρέτηση. Η έλλειψη διακριτικότητας που χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία δημιουργεί προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον για τα μικρά παιδιά που έχουν μεγάλα ή πεταχτά αυτιά, αφού αποκλείονται από τις ενδοσχολικές δραστηριότητες, γίνονται θύματα αρνητικών σχολείων από τους συνομιλίκους τους. Συχνά ακούνε ψευδόνυμα και όχι το όνομά τους, ή ακόμη και ενδοσχολικής βίας, bullying. Το αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να μην μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα και να βιώνουν συναισθηματική αστάθεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα ανεπάρκειας ή μειονεξίας, με συνέπεια κακές επιδόσεις στο σχολείο. Την ψυχοφθόρα αυτή κατάσταση βιώνουν και οι γονείς, οι οποίοι αναφέρουν ότι το παιδί τους παραπονιέται με φράσεις όπως «Δεν θέλω να πάω σχολείο», «Δεν θέλω να διαβάσω», «Ότι είναι φοβισμένο και λυπημένο», «Είναι αφηρημένο και απρόσεκτο στο σπίτι», «Μπλέκεται σε καυγάδες στο σχολείο εξαιτίας των πειραγμάτων», «Κλαίει μπροστά στον καθρέφτη», «Είναι ακατάστατο», «Είναι ντροπαλό», «Τρώει υπερβολικά» και «Είναι αγχωμένο». Παράλληλα, πολλοί γονείς νιώθουν ένα αίσθημα ενοχής διότι αισθάνονται υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο πρόβλημα που κληρονομικά μεταβίβασαν στο παιδί τους. Τα αφεστώτα ότα, όπως αποκαλούνται, εμφανίζονται μόνο σε ένα ποσοστό 5% του πληθυσμού και οφείλονται κυρίως σε κληρονομικό παράγοντα, αφού έρευνες έχουν δείξει ότι στο 60% των ασθενών υπάρχει κληρονομικό ιστορικό. Στη συνήθεια των περιπτώσεων και τα δύο αυτιά αποκλίνουν, προεξέχουν από το κεφάλι, υπάρχει όμως και η περίπτωση να αποκλίνει μόνο το ένα και να δημιουργεί ακόμα χειρότερη εικόνα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα πεταχτά αυτιά διακρίνονται αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού και με την πάροδο του χρόνου το σχήμα και η θέση των πτερυγίων δεν αλλάζουν. Αυξάνεται μόνο το μέγεθος των πτερυγίων που οριστικοποιείται στην ηλικία των 5 έως 6 ετών. Το πρόβλημα δεν λύνεται με την τοποθέτηση λευκοπλάστ ή επιδέσμου στα αυτιά, ούτε με την παρακίνηση του παιδιού να κοιμάται πότε πάνω στο ένα αυτί και πότε στο άλλο. Η άμεση αντιμετώπιση του έχει ένα όνομα: οτοπλαστική, και πραγματοποιείται με χειρουργική επέμβαση που γίνεται με τοπική αναισθησία στους ενήλικες και με ολική νάρκωση στα ανήλικα άτομα, χωρίς να χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο ούτε για μία ημέρα. Βραζιλιάνικοι γλουτοί, σώματα ζηλευτά, λυκνίζονται στους ξέφρενους ρυθμούς στη σάμπα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα δώρο της φύσης, αλλά για δώρο των πλαστικών χειρουργών, οι οποίοι κάνουν χρυσές δουλειές στη Βραζιλία. Η χώρα αυτή αναδεικνύεται στην Μέκα των αισθητικών επεμβάσεων. Με περισσότερο από 4.500 αδειοδοτημένα χειρουργεία πλαστικών εγχειρήσεων σε όλη τη χώρα, περισσότερο στον πλανήτη ανακάτοικο, η Βραζιλία ανήκει αναμφισβήτητα στις 7 πρώτες θέσεις των χωρών με πληθυσμό που επιδίδεται μεταμανίας σε πλαστικές εγχειρήσεις. Οι παγκόσμιες στατιστικές αποδεικνύουν ότι η Βραζιλία φημίζεται για τους εξαιρετικούς χειρουργούς της, οι οποίοι εξειδικεύονται σε κάθε είδους επέμβαση και ιδιαίτερα στις λιποναρρωφήσεις, στις αξιστικές τήθους, στην αναδόμηση των του γυναικείου κόλπου, όπως περιγράφεται στην ιατρική ορολογία. Το σημαντικότερο είναι πως στην παγκόσμια πρωτεύουσα της πλαστικής ομορφιάς, το ίδιο το κράτος κάνει τα πάντα για να προωθήσει αυτή τη βιομηχανία επεμβάσεων ακόμα και στους ίδιους τους κατοίκους. Έχουν θεσπιστεί, για παράδειγμα, ακόμη και φορολογικά κίνητρα, καθώς το ποσό που καταβάλλεται για την επέμβαση εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί τεράστια αύξηση του τζίρου. Από το 2009 ως και το 2012 καταγράφηκε ρεκόρ 120% τόσο με επεμβάσεις για καθαρά αισθητικούς λόγους, όσο και με άλλες που αφορούν αποκατάσταση μετά από ατυχήματα. Η πρωτιά στις εγχειρήσεις ανήκει στις πλαστικές των αυτιών και τα χείλη για τις γυναίκες, ενώ οι άνδρες προτιμούν συχνότερα να αφαιρέσουν λίπος από το στήθος τους, ιδίως περιπτώσεις γυναικομαστείας. Επιπλέον, περισσότεροι από 50.000 τουρίστες έρχονται στη Βραζιλία για επεμβάσεις από γειτονικές χώρες όπως το Εκουαδόρ, τη Βολιβία και τον Ουρουγουάη. Όμως, το εντυπωσιακό είναι ότι στη χώρα καταφθάνουν για πλαστικές και από την Αγγόλα, λόγω των πορτογαλικών της κοινής τους γλώσσας. Γιατί όμως η Βραζιλία έχει τέτοια παράδοση αισθητικών επεμβάσεων και είναι κύριος παίκτης στον τομέα αυτό? Η κοινωνιολογική εξήγηση είναι πως η εμφάνιση είναι το καλύτερο διαβατήριο κοινωνικής ανέλυξης για τα φτωχά στρώματα. Μια φτωχή Βραζιλιάνα που θέλει να κάνει ένα καλό γάμο και να μπει σε καλύτερη τάξη θα μαζέψει χρήματα για τις πλαστικές επεμβάσεις, θεωρώντας ότι είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγει από την κοινωνική μιζέρια. Και αυτό φαντάζει λογικό στους γύρω της. Ο διάσημος Βραζιλιάνος πλαστικός χειρουργός Ivo Pitanki, ή αλλιώς Μιχαήλ Άγγελος της Πλαστικής, όπως τον αποκαλούν οι πλούσιοι πελάτες του από όλο τον πλανήτη, ανέπτυξε, εφάρμοσε επί δεκαετίες και δίδεξε σε άλλους πολλές τεχνικές. Στην περίφημη κλινική που ίδρυσε το 1963 στην συνοικία Botafogo του Ρίου, ο χειρουργός των Σταρ είχε πραγματοποιήσει αισθητικές επεμβάσεις σε δεκάδες δεσιμότητες του θεάματος, αλλά και σε πολιτικούς, χωρίς να αποκαλύψει ποτέ τα ονόματα των πελατών του. Το κυριότερο όμως είναι ότι είχε καθιερώσει να πραγματοποιεί δωρεάν αισθητικές επεμβάσεις σε φτωχούς. Μότο του είναι: οι φτωχοί έχουν και αυτοί το δικαίωμα στην ομορφιά. Οι αρχές της Βραζιλίας γνωρίζουν ότι ένας μεγάλος αριθμός ξένων καταφθάνει στη χώρα με σκοπό να συνδυάσει διακοπές και επεμβάσεις και ενθαρρύνουν τον ιατρικό τουρισμό. Ακόμα και στην περίπτωση του Μουντιάλ, δεν ήταν λίγοι εκείνες και εκείνοι που φρόντισαν να δουν μερικούς αγώνες και μετά να περάσουν μερικές ημέρες σε μια κλινική για να διορθώσουν κάτι που δεν τους άρεσε στην εμφάνισή τους. Μάλιστα, τα περισσότεροι στην Τούτα ανέφεραν ότι κατά την περίοδο αυτή διέθεταν επαγγελματίες μεταφραστές προς αποφυγή ανεπανόρθωτων παρεξηγήσεων. Οι ρητίδες στο πρόσωπο αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς εχθρούς της γυναικείας ομορφιάς. Δημιουργούνται απροειδοποίητα σε πολύ εμφανή σημεία και επηρεάζουν την εικόνα μας. Μια από τις θεραπείες που συνηθίζεται για την εξαφάνιση των ρητίδων είναι και το Botox. Πριν όμως καταφύγετε στην εφαρμογή του, καλό θα είναι να γνωρίζετε κάποια πράγματα σχετικά με αυτό στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Το Botox θεωρείται παγκοσμίως η νούμερο ένα θεραπεία για την αποτελεσματική λύανση των δυναμικών ρητήδων έκφρασης, κυρίως στο λαιμό, στο μέτωπο, στο μεσόφριο και γύρω από τα μάτια, πόδι της χήνας. 10 λεπτά αρκούν για να μας χαρίσουν 10 χρόνια ζωής. Η διαδικασία περιλαμβάνει την έγχυση μιας πολύ μικρής ποσότητας βουτουλινικής τοξίνης τύπου α σε συγκεκριμένους μυς του προσώπου, η οποία γίνεται με μια πολύ λεπτή βελόνα για απόλυτη ακρίβεια. Η ουσία δράσει νευροημυϊκές συνάψεις, παρεμποδίζοντας έτσι την απελευθέρωση της ακετιλοχολίνης. Το αποτέλεσμα είναι η παροδική χαλάρωση των αντίστοιχων μυών και η ελάττωση των συσπάσεών τους που ευθύνονται για τη δημιουργία των ρητίδων. Το Botox, εκτός από τις ρητίδες, μπορεί να είναι θαυματουργό και αν θέλουμε να βελτιώσουμε το οβάλ του προσώπου και να δώσουμε συμμετρία, να εξαλείψουμε τα λακάκια, να ανυψώσουμε τα φρύδια, να αυξήσουμε το άνοιγμα των μικρών οφθαλμών, να βοηθήσουμε την ανύψωση ενός πτωτικού ακρορινίου, να διορθώσουμε το περίγραμμα των χιλιών, να καταπολεμήσουμε την παλαμιαία υπεριδροσία, καθώς και την υπεριδροσία μασχαλών και πελμάτων. Ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος την θεραπεία δεν υπάρχει, καθώς η δημιουργία ρητίδων εξαρτάται από την ποιότητα του δερματός, τη διάπλαση των μυών και τη γονιδιακή προδιάθεση. Συχνά όμως με το Botox δρούμε και προληπτικά ώστε να καθυστερήσουμε ή και να αποτρέψουμε τη ρητίδωση του προσώπου. Το Botox σε σχέση με άλλες θεραπείες διακρίνεται από τα 5 παρακάτω εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η βελτίωση είναι άμεση και θεματική. Μόλις 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή, το πρόσωπο φαίνεται πιο νεανικό, σφριγγυλό, ξεκούραστο και δροσερό. Η καθημερινή βελτίωση του δέρματος από εκεί και πέρα γίνεται σταδιακά, κάτι που συντελεί στο να μην παγώνουν απότομα οι εκφράσεις του προσώπου, οπότε συνήθως και κανείς δεν αντιλαμβάνεται εμφανώς ότι έγινε θεραπεία. Δεύτερον, η έκχυση της ουσίας είναι ανώδυνη. Δεν υπάρχει πόνος λόγω του μικρού μεγέθους της βελόνας, αλλά και της μικρής ποσότητας ουσίας που εκχύνεται. Τοπικές κοκκινίλες φεύγουν μέσα στις επόμενες ώρες και καλύπτονται άμεσα, ακόμη και με make-up. Επιπλοκές και παρενέργειες είναι πολύ σπάνιες, αλλά και σε αυτή την περίπτωση είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες. Δεν χρειάζεται επίσης καμία αναισθητική κρέμα στην εφαρμογή. Τρίτον, ο χρόνος εφαρμογής είναι ελάχιστος. Μόνο 10 με 15 λεπτά χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχει χαρακτηριστεί ως lunch time therapy ή όπως θα έλεγε κάποιος, τι να κάνω στο διάλειμμα από τη δουλειά. Τόση ώρα θα σας πάρει να κάνετε μια θεραπεία Botox. Αμέσως μετά μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας και τις λοιπές υποχρεώσεις χωρίς παραμονή στο ιατρείο και χωρίς πρόβλημα. Τέταρτον, η διάρκεια είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Τα αποτελέσματα του Botox διαρκούν από 5 μέχρι 7 μήνες ανάλογα με την ποιότητα του δέρματος αλλά και την ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Συνήθως χρειάζονται 2-3 θεραπείες το χρόνο ανάλογα με τον τύπο του δέρματος για να διατηρηθεί το αρχικό άψογο αποτέλεσμα. Πέμπτον, το αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο. Αν το αποτέλεσμα μετά από περίπου 3 εβδομάδες φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που είχατε στο μυαλό ξεκινώντας τη θεραπεία, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν διορθωτικές ενέσεις. Εναλλακτικά, απλώς δεν θα προβείτε σε επαναληπτική θεραπεία. Το πρόσωπο επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει κρεμάσει και οι ρητίδες κάνουν σταδιακά και πάλι την εμφάνισή τους. Η ανάγκη μας να παγώσουμε τον χρόνο, να παραμείνουμε ίδιοι και μάχημοι και μετά το πέρας της κρίσης, καθώς και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το σώμα στη σύγχρονη καθημερινότητα, έχουν ως αποτέλεσμα ο κλάδος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής να εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των σύγχρονων ατόμων και να παραμένει δημοφιλής. Από εμάς, γεια σας.